αποκαλύφθηκαν οι μυστικές μαύρες λίστες του Twitter. Μια νέα έρευνα περιγράφει λεπτομερώς την πρακτική των σκιωδών απαγορεύσεων γνωστών εσωτερικά ως φιλτράρισμα ορατότητας. Το Twitter δημιούργησε μια σειρά φραγμών και εργαλείων για τους συντονιστές για να αποτρέψει συγκεκριμένα tweets και θέματα από την τάση ή να περιορίσει την ορατότητα ολόκληρων λογαριασμών εν αγνία των χρηστών, σύμφωνα με εσωτερική αλληλογραφία και συνεντεύξεις με πολλές πηγές υψηλού επίπεδου εντός της εταιρείας. Παρά τις επανειλημμένες δημόσιες διαβεβαιώσεις από κορυφαίους αξιωματούχους του Twitter ότι η εταιρεία δεν μαυρίζει, δεν σκιάζει τους χρήστες, ειδικά όχι με βάση πολιτικές απόψεις ή ιδεολογία, η πρακτική στην πραγματικότητα υπήρχε από τον εφημισμό του φίλτρου ορατότητας, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Μπάρι Βάις, η οποία δημοσίευσε τη δεύτερη δόση των λεγόμενων αρχαίων Twitter σε ένα μακροσκελές θέμα το βράδυ της Πέμπτης. Σκεφτείτε ότι το φιλτράρισμα ορατότητας είναι ένας τρόπος για να καταστήλουμε αυτό που βλέπουν οι άνθρωποι σε διαφορετικά επίπεδα. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο, είπε ένας ανώτερος υπάλληλος του Twitter. Ενώ ένας άλλος παραδέχθηκε ότι οι κανονικοί άνθρωποι δεν ξέρουν πόσα ξέρουμε. Οι επόπτες του Twitter έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν το χρήστη σε κατηγορίες όπως μαύρη λίστα τάσεων, μαύρη λίστα αναζήτησης και να μην ενισχύεται. Σε εισαγωγικά, για να περιορίσουν το εύρος ενός συγκεκριμένου τιτιβίσματος tweet ή ολόκληρου του λογαριασμού. Όλα αυτά χωρίς τη γνώση των χρηστών ή οποιαδήποτε προειδοποίηση. Η Βάη σημείωσε ότι τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και για να περιοριστεί εμβέλεια ακαδημαϊκών συμπεριλαμβανομένου του δόκτωρα Τζέι Μπαταχάγια του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο οποίος προκάλεσε διαμάχες αφού αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα των lockdown και άλλες εντολές πανδημίας. Κατέληξε στη μαύρη λίστα των τάσεων του Twitter, κρατώντας τις αναρτήσεις του εκτός της ενότητας των τάσεων του ιστότοπου, δείχνουν τα έγγραφα. Ωστόσο, πάνω από τους κοινούς συντονιστές ήταν μια άλλη μυστική ομάδα που χειριζόταν συστήματα που αφορούσαν υψηλούς οπαδούς, αμφιλεγόμενους και άλλους αξιόλογους χρήστες. Γνωστή ως πολιτική ακεραιότητα ιστότοπου, υποστήριξη κλιμάκωσης πολιτικής, η ομάδα περιελάμβανε στελέχη υψηλού επίπεδου, όπως ο πρώην επικεφαλής νομικών υπηρεσιών, πολιτικής και εμπιστοσύνης, Βιτζάγια Γκάντλ, ο παγκόσμιος επικεφαλής εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ο Γιόελ Ρόθ και η CEOs Τζακ Ντόρσεϊ και Παρακ Αγκραγουάλ. Σε ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, η ομάδα εποπτείας ανώτατου επίπεδου συμμετείχε σε αποφάσεις για επανειλημμένη αναστολή του λογαριασμού Lips of TikTok, ο οποίος ανέβαζε συστηματικά υλικό που κοροϊδεύει φιλελεύθερους και προοδευτικούς και έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακόλουθους. Ενώ ο λογαριασμός υπόθηκε ότι είχε παραβιάσει την πολιτική του Twitter κατά της συμπεριφοράς μίσους, ένα εσωτερικό υπόμνημα της εταιρείας που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο αναγνώρισε ότι δεν είχε εμπλακεί άμεσα σε συμπεριφορά που παραβιάζει την πολιτική μίσους συμπεριφοράς. Η ομάδα πολιτική ακεραιότητας ιστότοπου άνοιξε ένα νέο επιχείρημα λέγοντας ότι η γυναίκα που διαχειρίζεται το λογαριασμό Lips του TikTok, Τσάγια Ρέιτσικ, ενθάρρυνε τη διαδικτυακή παρενόχληση. Ωστόσο, όταν τα προσωπικά στοιχεία της Ρέιτσικ αποκαλύφθηκαν στο διαδίκτυο, το Twitter αρνήθηκε να αναλάβει δράση, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι οι αναρτήσεις που περιείχαν τη διεύθυνση του σπιτιού της και φωτογραφίες της κατοικίας της δεν παραβίαζαν κανένα από τους κανόνες της πλατφόρμας. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων επικυρώθηκε από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Elon Musk, ο οποίος, αφού ανέλαβε το Twitter τον Οκτώβριο, απέλυσε πολλά κορυφαία στελέχη, συμπεριλαμβανομένων τον Κάτκε και Ρουθ και Ρόθ, και ανέτρεψε ορισμένες από τις προηγούμενες αποφάσεις του Twitter, όπως το μόνιμο μπλοκάρισμα του λογαριασμού του πρώην Προέδρου, Donald Trump. Μόλις ξεκινάμε με το ρεπορτάζ μας, κατέληξε η Vice, υποσχόμενη ότι η επόμενη δόση των αρχαίων Twitter θα δημοσιευθεί σύντομα από το δημοσιογράφο Matt Taibbi, ο οποίος άνοιξε
Στη σειρά, την περασμένη εβδομάδα με αποκαλύψεις σχετικά με μια προσπάθεια σε όλη την εταιρεία να καταστήλει μια επιζήμια αναφορά για την οικογένεια του Τζο Μπάιντεν.